πληρωθεί ο σημεοφόρος για την παρέλαση, κράτησε τελικά την πινακίδα του σχολείου του. Οι δράστες πέταξαν πέτρες και έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού του μικρού Αφγανού στη Δάφνη. Με πέτρες, σπασμένα μάρμαρα και μπουκάλια μπύρας επιτέθηκαν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα άγνωστοι στο σπίτι της οικογένειας του 11χρονου Αμίρα από το Αφγανιστάν. 3 η ώρα είμαστε ύπνο. Μετά, δεν ξέρω, εκεί πίσω, μα στείλω αυτό όλα. Πέταξαν πέτρες. Ναι, πέτρες όλα. Και τρομάξατε. Ναι. Φοβηθήκατε. Ναι, πολύ. Και τι κάνατε. Πήγαμε έξω έτσι. Σύμφωνα με την τηλεφωνική καταγγελία που έγινε στην άμεση δράση, οι δράστες ευνηδιαστικά επιτέθηκαν μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς, με αντικείμενα και προκάλεσαν φθορές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει ο 11χρονος με την οικογένειά του στη Δάφνη. Δεν προλάβατε να δείτε ποιοι πετάξανε αυτά. Όχι. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποιος αυτός. Έμαθες τι έγραφε το χαρτί. Ναι. Τι έγραφε. Από εδώ φύγε. Οι δράστες έσπασαν το παράθυρο από το παιδικό δωμάτιο και έριξαν τα αντικείμενα στο εσωτερικό, τρομοκρατώντας τον Αμίρ και τα αδέλφια του. Πόσα άτομα κοιμάστε εδώ? Μόντα. Αυτούς κάτω εμένα εδώ. Οι εικόνες αποκαλυπτικές, μπουκάλια μπύρας, πέτρες, τζάμια πάνω στα κρεβάτια των μικρών προσφυγόπουλων. Πρώτα έριξαν από το παράθυρο το μπουκάλι και μετά πέταξαν και πέτρες. Φοβήθηκα πάρα πολύ και πήρα τα παιδιά στο άλλο δωμάτιο για να τα προστατέψω. Αυτοί που μας επιτέθηκαν φώναζαν κάτι την ώρα της επίθεσης, αλλά εμείς δεν καταλαβαίναμε τι έλεγαν. Το σημείωμα το άφησαν έξω από το παράθυρο. Όταν διάβασα το σημείωμα, στεναχωρήθηκα πολύ. Εμείς δεν κάναμε κάτι κακό. Δεν πειράξαμε κανέναν. Επίσης, οι δράστες άφησαν και ένα χαρτόνι που ζητούσαν από τον μαθητή να φύγει και να επιστρέψει στο χωριό του. Την έρευνα για την επίθεση ανέλαβε το τμήμα ρατσιστικής βίας της ελληνικής αστυνομίας. Θα ακολουθήσουμε μια τη γνωστή διαδικασία της μετακόμισης. Θα πάνε σε άλλο διαμέρισμα, σε άλλη περιοχή. Θα αλλάξουμε και σχολείο. Είναι δυστυχώς το αρνητικό που θα αντιμετωπίσει αυτό το παιδί. Όλα τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Ακούσαμε φωνές, φασαρίες, κλάματα τα παιδάκια και κατεβαίνω κάτω και βλέπω ότι τα είχαν σπάσει όλα. Την επίθεση καταδίκασαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΚΚΕ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Ένωση Κεντρών, το Ποτάμι και η ΔΙΜΑΡ. Υπενθυμίζεται ότι ο 11χρονος, αν και είχε κληρωθεί να είναι σημεοφόρος στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, τελικά παρέλασε με την ταμπέλα του σχολείου του. Ένα περιστατικό που προκαλεί θλίψη και σοκ. Ο Γιώργος Γεραφέντης τώρα θα μας ενημερώσει για την παρέμβαση του Πρωθυπουργού μέσω Twitter στην υπόθεση του Αμίρ. Γιώργο. Πρωτοβουλίες από τους αρμόδιους υπουργούς για την οικογένεια του μικρού μαθητή ζήτησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε με τον 11χρονο και την μητέρα του. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρωθυπουργός αναφέρει: «Μίλησα πριν από λίγο με τον Αμίρ και την μητέρα του και τους εξέφρασα τη συμπαράστασή μου στην περιπέτεια που περνάνε. Ζήτησα ακόμη από τα Υπουργεία Παιδείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής να αντιμετωπίσουν το θέμα με την δέουσα προσοχή. Ο Αμίρ και κάθε παιδί στην χώρα μας απολαμβάνει το δικαίωμα στην ασφάλεια και την ελληνική παιδεία χωρίς διακρίσεις». Την οικογένεια του 11χρονου Δώρα επισκέφθηκε και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η οικογένεια φιλοξενείται πλέον σε δομές της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Γεραφέντη. Κανένα ίχνος δεν έχει βρεθεί.